ήθελα να πω και νομίζω ότι πρέπει λίγο μέσα στην καρδιά μας να μιλάνε αυτά τα γεγονότα. Είναι το πανηγυράκι που έχουμε στην αλληλεγγύη, που είναι μεταμόρφωση. Και έχουμε αύριο το απόγευμα Δευτέρα, έχουμε τον Εσπερινό σε 7 η ώρα και ανήμερα το πρωί που θα την περασπώσει μας και θα πάρουμε την εκδοχεία του, θα έχουμε θέλει τον όρθρο και θέλει τον κύρα. Και βέβαια και καλά κεράσματα, έτσι μου είπανε και οι ευρώξες και η παπαδιά που τα επιμελείται αυτά, θα έχουμε λέει καλό κέρασμα. Δεν ξέρω από τι. Μυστήσιμο λέει και καλό. Στο Άγιον Όρος λένε ότι γι' αυτό και στα πανηγύρια πάει σχεδόν όλο το Άγιον Όρος σε κάθε μονή και σε κάθε καλύβα που γιορτάζει, γιατί λένε οι πατέρες ότι ανοίγει ο ουρανός, ανοίγει χάρη, ανοίγει ευλογία, ανοίγει, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και όλοι οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι σε κάθε πανηγύρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα ο κάθε ναός που μας δέχεται στην αγκαλιά του κάθε φορά που ερχόμαστε. Είτε ερχόμαστε να κλάψουμε από χαρά, είτε ερχόμαστε να κλάψουμε από πόνο και βάσανα και ανηφόρες και αδιέξοδα, ή να είμαστε, είναι εδώ. Και βλέπετε ότι η Εκκλησία μας τους θέλει τους ναούς όμορφα φτιαγμένους, με την παρουσία των Αγίων πάντα, γεμάτη η παρουσία των Αγίων, για να τους βλέπουμε και να παίρνουμε θάρρος, να παίρνουμε κουράγιο και να παίρνουμε ελπίδα και να παίρνουμε χάρη και ευλογία. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, ότι κάνουμε τις παρακλήσεις όπως πρέπει κάθε απόγευμα, εκτός από το Σάββατο απόγευμα που είναι Εσπερινός και αύριο το απόγευμα που θα είναι πάλι ο μεγάλος Εσπερινός της εορτής. Και μετά τις παρακλήσεις κάθε μέρα μέχρι και τις 13 του μηνός θα είμαι εκεί που γίνονται οι παρακλήσεις. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε οι δύο παρακλήσεις ήταν εδώ. Η τελευταία εβδομάδα οι τρεις παρακλήσεις θα είναι πάλι εδώ και οι πέντε παρακλήσεις τώρα που θα έχουμε Κυριακή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι στη Σταρακίνα. Και θα έχει μετά και εξομολόγηση όσοι θέλετε, όπως και σήμερα μετά τη λειτουργία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η μεταμόρφωση είναι ίσως η σπουδαιότερη γιορτή που έχουμε, γιατί όλες οι γιορτές έχουν την αξία τους και τη σπουδαιότητά τους και την παρουσία τους. Αλλά με τη μεταμόρφωση τι κάνει ο Χριστός? Εκεί που τον είχαν οι άνθρωποι της εποχής του να τον πειράζουν εδώ, να τον πειράζουν εκεί, να τον κοροϊδεύουν εδώ και να τον κοροϊδεύουν εκεί. Ακόμα και σήμερα στο Ευαγγέλιο τι έκανε? Μόλις είπε στον παραλυτικό ότι αφαίονται οι αμαρτίες, σου συγχωρώ τις αμαρτίες, αμέσως και τις, ποιος είσαι εσύ, βλασφημείς κατά του Θεού που συγχωράς αμαρτίες. Ενώ τόσα τους είχε κάνει, τόσα τους είχε δείξει με τις θεραπείες και με τα θαύματα και με τη δασκαλία του και με τη ζωή του, αυτοί ποιος είσαι εσύ πάντα ρωτάνε, τι εξουσία έχεις εσύ να συγχωρείς αμαρτίες ή να γιατρεύεις τον κόσμο? Και πού τα έκανε και δωρεάν ο Χριστός? Πού να πούμε και λεφτά? Και όμως εκεί την έστων γραμματέων, λέει και τον Φαρισαίο, διελογίζοντο εν εαυτής,
σκέφτονταν και τον έβριζε. Και τον σχολίαζε. Και τον κατηγορούσε. Και λέει ο Χριστός, τι είναι πιο δυνατό νομίζετε, ποιο είναι πιο εύκολο σε μένα. Να πω σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή έγειρε σίγουρο και ας είσαι παραλυτικό. Και βέβαια τον σήκωσε. Πίστεψα. Όχι. Όχι. Γελιόμαστε και σήμερα να πιστεύουμε ότι θέλουμε θαύματα για να πιστέψουμε. Ο άνθρωπος για να πιστέψει δεν είναι μαλακός στην καρδιά του. Να σκύψει το κεφάλι του, να ζητεί συγχώρεση για αυτά τα οποία έκανε και να αφαιθεί και να παραδοθεί στον Χριστό. Και να του πει Θεέ μου, παραδίνουμε. Σου παραδίνω την ψυχή, σου παραδίνω την καρδιά, σου παραδίνω τη ζωή μου. Πώς λέει εκεί ο Χριστός, Υιέ μου, παιδί μου, δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου. Αυτό λοιπόν το Χριστό που κατηγορούσαν, που ίσως και οι μαθηταί ακόμα δεν το κατάλαβαν ποιος ήταν. Όχι, μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή κατάλαβαν ποιος ήταν ο Χριστός. Μέχρι τότε και αυτοί πάλευαν. Είναι άρχοντας, είναι εξουσία, είναι Θεός, είναι Γιος του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όταν τα δύο παιδιά του Ζεβεδαίου, όταν τους μιλούσε ο Χριστός ότι έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών, τι είπανε, κάνε λέει δάσκαλε τώρα που θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών, να είμαστε ένας από τη μια μεριά και ένας από την άλλη, ένας πρώτος αντιπρόεδρος και ένας δεύτερος αντιπρόεδρος, μη χάσουμε την εξουσία. Ουκ είδατε τι ζητάτε, τους λέω Χριστός, δεν ξέρετε τίποτα τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι το οποίο εγώ θα πιω. Και ζαλισμένοι από τη δόξα και τη φιλοδοξία και την εξουσία, τι του λέμε. Μπορούμε. Ούτε καν σκέφτηκα ποιο ήταν αυτό το ποτήρι. Και βέβαια ποιο ήταν αυτό το ποτήρι. Ο Σταυρό, η θυσία, το αίμα, ο θάνατος. Αυτός λοιπόν ο Χριστός για να δείξει ποιος ήταν, πήρε λέει τους δύο μαθητές και πήγε τους τρεις των μαθητών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και πήγε σε ένα ψηλό βουναλάκι που έχει εκεί και τον έβλεπα κάποια στιγμή έλαμψε λέει, έλαμψαν τα ημάτια αυτού στο φως και τι έκαναν οι μαθητές εκλεμμένοι, δεν άντεξαν. Λίγο άφησε να φανεί η δόξα του Θεού, λίγο. Και έπεσαν λέει κάτω και έκρυψαν τα πρόσωπά τους. Γιατί δεν άντεχαν να δουν τη δόξα του Θεού. Τι έκανε ο Χριστός όταν ήρθε. Έκρυψε τη θεότητά του και τη δόξα. Γιατί την έκρυψε. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να πιστέψει με τον φόβο της δόξας του Θεού, με τον φόβο αυτόν που θα έβλεπε. Θέλει να του παραδοθούμε με απλότητα, με ταπείνωση, με αγάπη. Όχι, θα μπορούσε να τρέμει η γη μέρα νύχτα. Αλλά και όταν λέει ήτανε στην έρημο Ισραηλίτες και πάνω στο ύψος, στο βουνό, στο Σινά, ήταν ο Μωυσής να πάρει τις εντολές. Έτρεμε η γη και άστραφτε και βρόνταγε και είχε πάρει φωτιά
όλη η κορυφή για να δείξει ο Θεός την παρουσία του. Και αυτή κάτω λέει τι έκανε. Αφού άργησε τα δύο μισείς, άλλε αυτός τώρα, κάει και εκεί πάνω, πάει, τελείωσε, δεν υπάρχει. Τζάμπα πήγε. Και μάζεψαν, λέει, όλα τα χρυσαφικά και έκανα, λέει, ένα χρυσό μοσχαράκι και το έβαλαν ψηλά και άρχισαν να το προσκυνάνε, να το προσκυνάνε, να το προσκυνάνε. Και περνάνε 40 μέρες και παίρνει τις πλάκες στην αγκαλιά του χαρούμενος ο Μωυσής και κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει και τι να δει. Πάει ο λαός, τον ξέχασε το Θεό. Έφτασαν μόνο 40 μέρες. Και τότε λέει, θύμωσε ο Μωυσής και έσπασε τις πλάκες. Δεν είμαστε άξιοι, λέει, να κάνουμε συμφωνία με το Θεό. Οι πλάκες ήταν συμφωνητικό με το Θεό. Θα είστε λαός μου, λέει, και εγώ θα σας δώσω τη γη Χανάν, το πιο εύκολο μέρος της Παλαιστίνης. Και μετά τους βάζει ο Θεός νηστεία και τιμωρία. Θα ξανανεβείς, του λέει, Μωυσή, άλλες 40 μέρες, να ξαναπάρεις τις πλάκες. Αλλά θα περάσουν 40 χρόνια για να μείνετε στην Χανάν. 40 χρόνια παιδεύονταν γύρω-γύρω στην έρημο. Και γη Χανάν και γη της Επαγγελίας δεν είχε. Βέβαια, τα θυμάστε. Δεν τους ξέχασε όμως ο Θεός. Δεν είχαν φαΐ, τους έστειλε το μάνα. Κουράστηκαν να τρώνε το ίδιο το φαΐ. Τους έστειλε τα λαμπίκια. Δεν είχαν νερό. Χτύπησε με πυράβλο ο Μωυσής και άνοιξε η πηγή. Και όταν το νερό έγινε μικρό, τους λέει, φτιάξτε ένα σταυρό από ξύλα και ρίξτε τον μέσα. Το πυκνό είδωρε του Μωυσέως, εις γλυκή μεταβλή σας. Το έκανε γλυκό ο Θεός. Και όταν μετά βγήκαν τα φίδια και τους έτρωγαν, θα φτιάξεις, λέει, ένα φίδι και θα το βλέπουν όλοι και εκεί θα θυμούνται όλα αυτά τα οποία για τα οποία τραβάνε και θα θεραπεύουν. Και όταν μετά τους επιτίθονταν οι Φιλιστέοι, λέει στον Αρών, θα πει στον γερο Μωυσή, θα κρατάει τα χέρια του σε σημείο σταυρού και τότε θα νικάτε. Και όταν κουράζονταν τα χέρια του και έπεφταν, νικούσαν οι Φιλιστέοι. Μετά, τι λέει ο άγγελος, πάτε δυο, λέει, ευλογημένοι και κρατήστε τα χέρια. Τι σημαίνει αυτό? Να κρατάμε ο ένας το πρόβλημα και το σταυρό του και τη δυσκολία του άλλου. Αυτό είναι. Για να γιατρεύεται όχι μόνο ο εαυτός μας, αλλά και ο άλλος. Ο κάθε άλλος, ο κάθε πλησίον και κάθε μακριά και κάθε ένας που μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να προσέχετε αυτές τις μέρες. Πάλι λίγο απλώθηκαν οι ιώσεις. Αυτές οι ιώσεις που ήρθαν και μάλλον δεν θα φύγουν ποτέ. Δεν ξέρετε γιατί δεν θα φύγουν ποτέ. Γιατί βρήκαν και μας παιδεύουν. Οι μισοί που τις πιστεύουν και οι μισοί που δεν τις πιστεύουν. Ωραία, λέει, τις βρήκα τώρα. Να έχουν θέμα να τσακώνουν, λέει ο Γιάννης.
Μέχρι σε εκεί φτάσαμε τους τσακωμούς μας, να τσακωνόμαστε εάν υπάρχουν αρρώστιες ή δεν υπάρχουν. Να είστε καλά. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα και μετά αύριο το πρωί. Και είναι καλό δε στα φαγητά να κοινωνάμε όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να ευχαριστήσω και τους ψαλτάρες, που από το πρωί κουράζονται μέσα στη ζέστη. Κανένα δεν έχει το πρωί, αλλά ψάλλουν αυτοί. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ελάτε.